Ο νους μας είναι στις πληγήσεις περιοχές από την προηγούμενη κακοκαιρία και βέβαια στην Εύβοια που ταλαιπωρείται διαρκώς μετά τις πολύ μεγάλες φωτιές των τελευταίων ετών. Να συνδεθούμε λοιπόν με τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, τον κύριο Βαθρακογιάννη, για να δούμε συνολικά την εικόνα για τη χώρα. Καλημέρα σας, κύριε εκπρόσωπε, σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας έχει προειδοποιήσει από την Κυριακή για το κύμα αυτό της κακοκαιρίας που μας επηρεάζει με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που βέβαια συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και μεγάλη συχνότητα κεραυνών. Όπως είπατε και εσείς, ναι, έχουμε αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη ισχυρή βροχόπτωση στη Βόρεια Εύβοια. Να τονίσουμε ότι από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος μέχρι στιγμής έχει λάβει 160 κλήσεις σε Εύβοια, Πελοπόννησο και Αττική. Και επιστρέφω και πάλι στην Εύβοια, στη Βόρεια Εύβοια, εκεί που εκδόθηκε και μήνυμα από το 112 στις 10:20 το πρωί προς τους κατοίκους της περιοχής του Δήμου Μαντουδίου για περιορισμό των μετακινήσεων. Ο κίνδυνος προς το παρόν εντοπίζεται κυρίως στο οδικό δίκτυο της Βόρειας Εύβοιας από την υπερχείληση των χυμάρων. Έχουμε λοιπόν προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Βόρειας Εύβοιας, όπου σε αρκετές περιπτώσεις τα φερτά υλικά έχουν κλείσει το δρόμο. Εκεί ούτως ή άλλως υπάρχουν θέματα κατολισθήσεων, έτσι δεν είναι? Πέρασα δηλαδή το καλοκαίρι και είδα πόσα δίχτυα έχουν τοποθετηθεί και πόσο πολύ μεγάλο όγκο κρατούν από το δρόμο. Οπότε φαντάζομαι όλος ο χειμώνας θα είναι δύσκολος αν έχουμε είναι τέτοια κύματα. Το οδικό δίκτυο στην Εύβοια, μιλάμε για το οδικό δίκτυο που συνδέει κυρίως τους μικρούς οικισμούς ναι. και χωριά μεταξύ τους. Ναι, να, εγώ από αναφερόμουν και εκπρόσωπε στο Πύλι, το είχαμε πει για το παρελθόν, στο Σαρακίνικο, στο δρόμο αυτό που κλείνει γενικά με τις κακοκαιρίες κάπως εύκολα. Και φερτά υλικά από τους χυμάρους, αλλά και μικρές κατολισθήσεις που βεβαίως, όπως είπατε και εσείς, σε αρκετές περιπτώσεις το δικό δίκτυο παρουσιάζει προβλήματα. Ήδη βρίσκονται στην περιοχή και μηχανήματα έργου της περιφέρειας και μηχανήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και έχει κινητοποιηθεί και ο στρατός που μεταβαίνει προς την περιοχή προκειμένου άμεσα να κλείσει όλων των οδών. Από εκεί και πέρα, στη στερεά Ελλάδα έχουμε στη Βιωτία 30 κλήσεις. 10 για αντλήσεις υδάτων, στη Φιώτιδα 5 κλήσεις, στην Βρετανία 3, στη Φωκίδα 2 κλήσεις και το φαινόμενο κυρίως στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα παρουσίασε επιπτώσεις από προχθές Δευτέρα. Γι' αυτό και οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος στη Στερεά Ελλάδα έχουν τεθεί σε γενική επιφυλακή από τη Δευτέρα. Να σας ρωτήσω τι σημαίνει αυτό, γιατί το συζητούσαμε και με τον Ντάνιελ. Κάνατε κάτι διαφορετικό από πλευράς προετοιμασίας αυτή τη φορά? Η προετοιμασία βασίζεται στο σχεδιασμό πάντοτε για τα πλημμυρικά φαινόμενα. Σε κάθε περίπτωση όλοι οι διοικητές των πυροσβεστικών υπηρεσιών αλλά και όλες οι δυνάμεις αφορούν τα οχήματα αλλά και τον εξοπλισμό που έχουμε στη διάθεσή μας έχουν στελεχωθεί και αυτό σημαίνει και γενική επιφυλακή προκειμένου όλοι να είναι υποδός για να αντιμετωπίσουν άμεσα οποιοδήποτε πρόβλημα εκδηλωθεί. Κάνατε επομένως ό,τι κάνατε και με τον Ντάνιελ ή ακόμη περισσότερο, γιατί είχε προηγηθεί τόσο μεγάλη καταστροφή? Βεβαίως υπήρχε οργάνωση μεγαλύτερη υπό την έννοια ότι αρκετές από τις περιοχές αυτές είχαν πληγεί από το προηγούμενο φαινόμενο. Να σταθούμε και σε αυτές τις περιοχές. Δώστε μας λίγο μια εικόνα για την, ας πούμε, την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, τον Κάμπο, τα χωριά που είχαν πλημμυρίσει με τον Ντάνιελ και που ακόμα δεν έχει στεγνώσει εκεί η γη. Τι εικόνα έχετε? Στη Θεσσαλία τα φαινόμενα δεν παρουσίασαν ιδιαίτερες επιπτώσεις όσον αφορά τον Ελλάδα για τον τελευταίο φαινόμενο που είχαμε, το καιρικό. Τα προβλήματα υπάρχουν κυρίως από την προηγούμενη κακοκαιρία. Παρ' όλα αυτά συνεχίζονται οι αντλήσεις υδάτων για τις αρκετές επιπτώσεις. Έχουμε πλημμυρισμένες οικίες, κυρίως υπόγεια κατοικιών, αλλά και επιχειρήσεων. Να σας ρωτήσω και αν εκεί έχει παραμείνει δύναμη της προσβεστικής και επιχειρεί στην προσπάθεια που συνεχίζεται για πάρα πολλά επιμέρους πράγματα. Μπορεί να είναι απαντλήσεις, μπορεί να είναι απομάκρυνση φερτών υλικών, μπορεί να είναι επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής στην περιοχή που επλήγει από το Ντάνιελ ακόμη. Ή όχι το έργο εκεί δυνάμεις έχει τελειώσει? Όχι μόνο δυνάμεις πυροσβεστικής και βεβαίως δεν έχει τελειώσει το έργο, αλλά όλες οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας, ενόπλων δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας, Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα, επαναλαμβάνω, αλλά και Λιμενικό Σώμα. Μάλιστα, το Πυροσβεστικό Σώμα, πέρα από τις επίγειες δυνάμεις και τις ΕΜΑΤ, οι οποίες συνεχίζουν και δραστηριοποιούνται στην περιοχή, έχει διαθέσει και 3 εναέρια μέσα, όπως και επίσης άλλα 7 το ελληνικό στρατό. Από τι κάνουν? Από το ΡΓΕΘΑ, είναι στον Αχέλο, έτσι ώστε αν χρειαστεί να μεταβούν στην περιοχή για να προσφέρουν υπηρεσίες. Ένα πλοιάριο του πυροσβεστικού σώματος στην περιοχή του Πλαταμόνα περιπολεί. Ομοίως και πλοία του λιμενικού σώματος στην ευρύτερη περιοχή αλλά και στην Εύβοια.
Και βέβαια η οργάνωση αυτή τέθηκε από την πρώτη στιγμή με συσκέψεις που έγιναν στο Υπουργείο Κλιματικής και Πολιτικής Προστασίας υπό τον Υπουργό μας. Θα μας δώσετε όμως μια εικόνα. Από ό,τι καταλαβαίνω, όπως μας είπατε, επιχειρούν μαζί με όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες που δραστηριοποιούνται έτσι όταν υπάρχει ανάγκη πολιτικής προστασίας. Τι κάνουν, μετέχουν οι πυροσβέστες μας και ακόμα και στις επιχειρήσεις για την απομάκρυνση ζώων, ακόμη και στις προσπάθειες για τον καθαρισμό μονάδων. Οι πυροσβέστες μας κυρίως μετέχουν στις αντλήσεις υπτάτων, στις μεταφορές ατόμων σε ασφαλές σημεία όπου χρειαστεί και βεβαίως συνδράμουν στις υπόλοιπες ομάδες και της τοπικής αυτοδιοίκησης όπου απαιτηθεί για την απομάκρυνση υλικών. Να πούμε ότι μόνο στην περιφέρεια Θεσσαλίας μέχρι σήμερα το πρωί έχουμε λάβει 10.420 κλήσεις και βέβαια αφορά από το προηγούμενο φαινόμενο, όχι το τελευταίο φαινόμενο, συνολικά μιλάμε, και έχουν πραγματοποιηθεί 3.755 αντλήσεις υδάτων. Έχουν μεταφερθεί σε ασφαλή σημεία 3.577 άτομα. Έχετε εκτίμηση, κύριε Βαθρακογιάννη, είναι πια, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι κοντά 20 μέρες, έτσι δεν είναι? Έχετε εικόνα πότε θα ολοκληρωθούν εκεί οι επιχειρήσεις και θα επιστρέψουν οι πυροσβέστες στα υπόλοιπα καθήκοντά τους? Σίγουρα έχουμε αρκετή δουλειά ακόμα, και όχι μόνο το πυροσβεστικό σώμα, αλλά και όλες τις δυνάμεις πολιτικής προστασίας, η αποχώρηση από την περιφέρεια Θεσσαλίας προκειμένου να επιστρέψει η ζωή όλων στην κανονικότητα και κυρίως των πολιτών. Θα πραγματοποιηθεί, θα γίνει όταν έχει τακτοποιηθεί και η τελευταία εκκρεμότητα. Ναι. Καλά, το λέτε βέβαια στο μεταξύ. Ακούγαμε, το ξέρουμε κιόλας. Οκτώβριος-Νοέμβριος είναι από τους πιο βροχερούς μήνες του χρόνου. Όλοι αγωνιούμε και ευχόμαστε το καλύτερο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαθρακογιάννη. Καλή σας μέρα. Καλή δύναμη σε εσάς και τους συναδέλφους σας. Ο κύριος Βασίλης Βαθρακογιάννης, εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής.